Θέλω να πω το εξής. Ανακοίνωσε η Goldman Sachs ότι αγόρασε 6 εκατομμύρια κομμάτια μια συγκεκριμένη τράπεζα στην Ελλάδα που είχε φτάσει στο 0,30. Στο μεσοδιάστημα που ο κύριος Βενιζέλος έλεγε προνομιούχες ή κοινές, εγώ να σας πω και την αλήθεια, γιατί τα βάζουν και μαζί μου, ότι εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Δεν παίζω μετοχές εγώ, αλλά μου λέγανε προνομιούχες, κοινές, διάφορα. Εκεί παίχτηκε ένα παιχνίδι με πολλά εκατομμύρια κομμάτια. Εγώ το παιχνίδι, δηλαδή το μάζεψα, επειδή είμαι ιχνηλάτης και συλλέκτης, το αποτύπωσα. Αλλά δεν μπορώ να σας το πω, θα ρωτήσω τον κύριο Τόμπρα. Πώς γίνεται αυτό το, με πέντε λόγια, δεν μην πούμε για τράπεζες, τώρα γίνεται παιχνίδι μεγάλο έτσι, προνομιούχες, κοινές, ιδιοκτησία μένει, ιδιώτες δηλαδή κρατάνε τις τράπεζες, δεν πάνε στο δημόσιο. Η Goldman Sachs αγοράζει απ' έξω και το ανακοινώνει όλα σπίλα και 6 εκατομμύρια κομμάτια εκεί. Για το, ανακοινώνει. Έχει καλαμπόκι πολύ ωραία. Πολύ καλαμπόκι, ναι. Το ανακοινώνει γιατί είναι υποχρεωμένη να το ανακοινώσει λόγω των νόμων. Δεν το ανακοίνωσε επειδή ήταν καλοπροαίρετη. Υποχρεώθηκε να τα ανακοινώσει λόγω των νομοθεσίων. Α, δεν το ήξερα αυτό. Να είδες ότι εγώ το αποτυπώνω. Όλες οι ειδικές συμμετοχές σε εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο υποχρεωτικά ανακοινώνονται. Είναι οι λεγόμενες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις. Λοιπόν, το παιχνίδι όμως είναι να δούμε πότε η Goldman Sachs αγόρασε, γιατί πού το πέτυχε το timing και τις αγόρασε τις μετοχές στον πάτο και αν σήμερα που μιλάμε τις κατέχει ή αν τις πούλησε όταν γράψαν 20 και 30% κέρδος επάνω μετοχές. Διότι προφανώς... Παρένθεση, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ρωτήθηκε ο κύριος Βενιζέλος αν ζητάνε οι ξένοι και υπογραφές από την κυρία Παπαρίγα, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τρεμάμενο, τον κύριο Τρεμόπουλο, τον φίλο μου, όλους αυτούς, τον κύριο Λεβέντη. Αν ζητάνε από εδώ, παιδιά, εσείς από τις κάμερες, πάτε να βάλετε καμιά υπογραφή μέσα. Γιώργος Μέρο, καμιά υπογραφή. Πείτε στο φίλο μου, τον κύριο Μαζολιά, να υπογράψει και αυτός μέχρι να έρθω. Και θα υπογράψω κι εγώ μετά, τι γελάτε. Όλοι, και είπε ο κύριος Βενιζέλος, θα δούμε, ζητάνε πολλά. Τι να πει κι αυτός. Πάει, έρχεται, τι να πει. Τι να πει κι ο Μπένι, τι να πει. Ακούστε κύριε Δράκα για τις μετοχές, για την ανακοίνωση Goldman Sachs. Ναι, συνεχίστε και κλείστε. Να πούμε στον κόσμο να ότι υπάρχει μου. Ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό στην Ελλάδα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα, ούτε σε περωτήσεις που γίνανε στη Βουλή. Ποιος είναι ο κύριος μέτοχος της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιωτική επιχείρηση συγμένη στο χρηματιστήριο. Και πολλοί λένε ότι η Τράπεζα δεν είναι ελληνική γιατί κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο μέτοχός της. Φαντάζεστε αν η Τράπεζα της Ελλάδας είναι η Goldman Sachs. Τελεία. Αυτό το παιχνίδι το οποίο αφήστε με να το κάνω πολλές εκπομπές. Δεν έχω πρόβλημα. Καταλάβατε. Έτσι.